Βραβεύτηκαν 35 παιδιά ξενοδοχείου υπαλλήλων που μέσα από μόχθο και πολλή μελέτη πέτυχαν την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για μια δράση θεσμός που πραγματοποιείται για 7η συνεχή χρονιά. Για 7η συνεχόμενη χρονιά κάνουμε αυτή την εκδήλωση κοινωνικού χαρακτήρα που βραβεύουμε τα παιδιά των ξενοδοχοϋπαλλήλων του νομού Ηρακλείου με επένους αλλά και με χρηματικά έπαθλα σε μια δύσκολη εποχή για όλους τους εργαζόμενους. Να συγχαρούμε επίσης γιατί ήταν παράληψη και τους γονείς, εσάς τους εργαζόμενους που παρά τα θέματα, τα προβλήματα και την καθημερινότητα, το χρόνο που δεν υπάρχει, έχετε ένα μεγάλο, για να μην πω το μεγαλύτερο, μερίδιο σε αυτήν την επιτυχία. Να πω στα παιδιά συγχαρτήρια, καλή σταδιοδρομία και να ευχηθώ στους γονείς καλή δύναμη για τα παιδιά τους και να είναι πάντα ευτυχισμένοι και χαρούμενοι για τα παιδιά τους. Σε κάθε παιδί που ξεκινά πλέον τη φοιτητική του ζωή μετά από τον αγώνα των Πανελληνίων, δόθηκε έπαινος και το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ. Θερμά συγχαρητήρια δέχθηκαν και οι οικογένειές τους που στάθηκαν αρρωγό στη δύσκολη αυτή προσπάθεια των παιδιών τους και κατάφεραν να κατακτήσουν το στόχο τους. Σίγουρα οι σπουδές αποτελούν ένα μεγάλο σκαλοπάτι στην επαγγελματική σας αδειοδρομία. Ωστόσο όμως δεν είναι το μοναδικό σκαλοπάτι στη ζωή μας, γιατί αξίζουν συγχαρητήρια ακόμα και στα παιδιά που προσπάθησαν και δεν πέρασαν. Και σίγουρα στη ζωή σας θα έχετε να αντιμετωπίσετε πολλά θέματα. Εγώ σας εύχομαι να είστε γεροί. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να αισθανόμαστε άνθρωποι που θεωρούμε ότι έχουμε δυσκολευτεί πάρα πολύ. Μπορούμε να πιστεύουμε σε ένα αυριανό μέλλον από τα παιδιά μας, το οποίο θα είναι διαφορετικό προς το καλύτερο. Η εκδήλωση βράβευσης πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, με την Ένωση Ξενοδοχοϋπαλλήλων να τονίζει πως θα είναι πάντα στο πλευρό των συναδέλφων της. Υπάρχει μια βράβευση από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Είναι πολύ σημαντική αυτή η δράση, διότι μας προσφέρει τα πρώτα βήματα της ζωής μας. Πρέπει όλοι μας να δώσουμε συγχαρητήρια στο Σωματείο και στη διοίκησή του, που κάθε χρόνο κάνει αυτή την εκδήλωση ώστε να βραβεύσει τα παιδιά αυτά που πετυχαίνουν στα πανεπιστήμια μας